Ερχόμαστε τώρα στην εσωτερική επικαιρότητα στο αστυνομικό δελτίο καθώς σε επεισόδιο με πυροβολισμούς εξελίχθηκε έξω από το κλειστό γήπεδο της Νέας Μύρνης σε αγώνα βόλεϊ το απόγευμα. Ο Μιχάλης Τεζάρης θα μας πει τι συνέβη. Γιάννη, αματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν τραυματία το απόγευμα έξω από το κλειστό γήπεδο βόλεϊ στη Νέα Σμύρνη. Δύο παδί σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία συνεπλάκησαν για προσωπικού λόγου με τον ένα από αυτού να βγάζει πιστόλι και να πυροβολεί τον άλλον στον μυρό τουλάχιστον μία φορά. Στο σημείο οι εντόπισαν ένα κάλικα και τρει σφαίρε οι οποίοι είχαν Πέσει από τον δράστη, ο οποίο απομακρύνθηκε από το σημείο. Σύμφωνα τώρα με το θύμα, ηλικία 34 ετών που μεταφέρθηκε στο κρατικό τη νίκη και νοσηλεύεται εκτό κινδύνου, έχει δώσει τα πλήρη στοιχεία του ατόμου που τον πυροβόλησε. Να επισημάνουμε, και αυτό ενδεχομένω είναι και το πιο σημαντικό, πω την ώρα που εξελίχθηκε ναι. το αιματηρό περιστατικό, εντό του γηπέδου υπήρχε ένα αγώνα βόλε γυναικών μεταξύ του Πανιονίου και του Όφη και εκεί υπήρχαν γυναίκε, παιδιά και τα κυκλοφορία. αυτό, βλέπουμε εικόνε από το σημείο, ήταν ώρα που και ο κόσμο κυκλοφόρησε το σπ είχε καλό καιρό, έπαιζε ένα παιχνίδι. Ήταν γυναίκε, παιδιά και άνθρωποι ανυποψία, οι οποίοι βρέθηκαν εν μέσω των πυρών. Και μη χειρότερα, σε ευχαριστούμε, Μιχάλη.